Συμφωνείτε με την κατάργηση των θρησκευτικών από τα σχολεία? Όχι. Πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να μείνουν τα θρησκευτικά. Αλλιώς αλλοιόμαστε. Τελείωσε. Το Προεδιστηρίτης πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα Σύναξη των Θεολόγων Καθηγητών του Νομού. Εξαφορμίστης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου Προκόπιος έκανε λόγο για το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Η αντίδραση είναι επακόλουθο του εθνιδιασμού κατά κάποιο τρόπο ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμοδίων της εκπαιδεύσεως για την άμεση εφαρμογή του νέου προγράμματος. Η σύσκεψη έγινε την περασμένη Τρίτη εδώ στην Καβάλα από μέρους του αρμοδίου του Υπουργείου Παιδείας. Το ενδιαφέρον της διάρκειας 2 ώρων επιμορφωτικής ενημερωτικής συνάντησης εστιάζεται στο γεγονός ότι καταργούνται τα υπάρχοντα βιβλία των θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδεύσεως και ότι ουσιώδες επικεντρώνεται στην εσπευσμένη εφαρμογή των όσων διέπουν το νέο λύκειο από φέτος μόνο δια το μάθημα των θρησκευτικών και τις ξένες γλώσσες. Είτε με την κατάργηση των θρησκευτικών από τα σχολεία? Όχι. Όχι. Διδασκαλία των απαραίτητων γνώσεων που αφορούν την ορθόδοξη πίστη, την ορθόδοξη εκκλησία, το ορθόδοξη διδασκαλία των απαραίτητων γνώσεων που αφορούν την ορθόδοξη πίστη, την ορθόδοξη εκκλησία, το ορθόδοξο ήθος, τη ζωή των Ελληνορθοδόξων, αλλά θα στοχεύει στην γνώση των άλλων θρησκειών, η οποία είναι αλήθεια, υπήρχε και υπάρχει μέσα στα αποσυρώμενα σχολικά βοηθήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι εκ θεμελίων ανατροπή και μετατροπή του ομολογιακού μαθήματος σε πολυθρησκευτικού θα συντελεστεί με επιμόρφωση 2 μόνο ημερών που θα γίνει εντός των προσεχών μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Και όλα αυτά τα κινδυνώδη και καινομανή θα εφαρμοστούν με μόνες τις οδηγίες και τη διδακτέα ύλη του μαθήματος που οι θεολόγοι θα αντλούν από ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μεθοδεύσεις που στοχεύουν γενικά και αόριστα στη γνώση των θρησκειών, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου Προκόπιος. Όχι, δεν συμφωνώ. Όχι, φυσικά. Η θρησκεία είναι πάντα αυτή που μας βοηθάει σε όλα τα γεγονότα και στις πιο δύσκολες στιγμές κυρίως. Όχι, σαν επιστήμη να μαθαίνεις θρησκείες, όχι. Ο χαρακτήρας ήταν επιμορφωτικός που ανακοίνωσε την απόφαση του Υπουργείου και ιδιαίτερα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το μάθημα των θρησκευτικών από εφέτος, από τούτη τη στιγμή. Δεν θα διδάσκεται με όσα περιλαμβάνει το βιβλίο των θρησκευτικών σε κάθε τάξη, αλλά με επιλογές διδακτικών ενοτήτων που οι θεολόγοι θα παίρνουν από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Και αυτές οι κατά κάποιον τρόπο ανεξέλεγκτες επιλογές μαθημάτων θα αφορούν όχι την διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών όπως την ζήσαμε, τη γνωρίσαμε, οι γονείς, οι μαθητές, εμείς οι παλιοί μαθητές και ούτω καθεξής, αλλά με σκοπό την απλή γνώση των θρησκειών. Και εγώ πιστεύω ότι όχι, δεν χρειάζεται. Πώς θέλει η θρησκεία μας, άμα χάσουμε και τη θρησκεία μας, τι κάνουμε? Τα θρησκευτικά γιατί να κατηλήθουν? Τι είμαστε μουσουλμάνοι? Καθίστε καλά ρε πες τους. Ο παππούς μου πέθανε ρε παλικάρι μου, ήταν χριστιανός. Όχι,